Ο Οδυσσέας όμως άκουγε και φώναζε. Φώναζε, εν τέλει δεν τον άκουγε κανένας. Και έτσι ξεπέρασε το εμπόδιο αυτό. Εμείς, αδέρφια μου, στο θέμα αυτό που μας ανέπτυξε ο πατέρας, βάζουμε στα αυτιά μας βουλοκαίρι του πονηρού, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το πονηρό και ποιο είναι το αγαθό. Και να σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα δικό μου προσωπικά, που πρέπει να το έχετε και εσείς όλοι σας. Όταν θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε έργο, οτιδήποτε κίνηση, οτιδήποτε συνεργασία, αν έχει το δόλο του πονηρού, να κάνουμε κακό στον συνάνθρωπό μας, δεν μας βλέπει κανείς. Η συνείδησή μας όμως μέσα μας ελέγχει. Αυτή τη συνείδησή μας μέσα καταγράφεται. Δεν θα δώσουμε λόγο, αν δεν προσέξουμε. Αν όμως κάνουμε έργο αρεστό, αγαθό, στον συνάνθρωπό μας, η συνείδησή μας πετάει. Πετάει που ό,τι και να κάνουμε εφραίνεται τόσο πολύ που δεν κουράζεται μπροστά στην κίνηση αυτή την αρεστή που λέγεται αγάπη. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε αδέρφια όλοι μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τον αρχηγό μας τον Χριστό και τους πνευματικούς μας πατέρες, ο καθένας έκαστον, να κάνει αυτό τον αγώνα της αγάπης στον εαυτό του και στους συνανθρώπους του, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από λόγια αγάπης, διότι αγάπη ακούμε, αλλά αγάπη δεν βλέπουμε. Και θέλω να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα που είναι πρόσφατο, πριν 2-3 μέρες περίπου. Στο σπίτι εδώ απέναντι πέρασε ένας άνθρωπος και είχε ανάγκη να πάρει τη δόση του, να πάρει την ηρωίνη που λέμε, να κάνει ένεση, και με παρακάλεσε να του δώσω ορισμένα χρήματα. Είχε κάτι να μου δώσει, να μου προσφέρει για να ανταλλάξει το χρήμα που θα του δώσω για να πάει να πάρει τη δόση του. Κατάλαβα ότι αν έκανα την πράξη αυτή θα ήμουν ο χειρότερος άνθρωπος στη γη πάνω. Θα τον έστενα στον ψεύτικο παράδεισο, στον παράδεισο που θα τον πήγαινε τον ψεύτικο και στην κόλαση και στον ψεύτικο παράδεισο που νόμιζε αυτός ότι είναι παράδεισος, ενώ δεν είναι παράδεισος, και αν χανόταν η ψυχή αυτή θα είχα και εγώ να δώσω λόγο που θα τον έστενα εκεί. Προσπάθησα, του μίλησα και εφόσον είδα ότι είχε πορωθεί τόσο πολύ, δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που είπα πρωτήτερα εδώ πάλι, ότι φίλε μου, έχω και είδε, γύρισες όλα τα μέρη, δοκίμασες πολλά πράγματα, ακαταστασίες, μέσα σου έχεις αναταραχή, δεν αισθάνεσαι όμορφα. Μόνο με το δηλητήριο όταν βάζεις πάνω σου, χάνεσαι και νομίζεις ότι κάπου βρίσκεσαι. Αυτό όμως είναι ψευδέστηση και μία μέρα θα χαθείς. Και θα χαθείς και όχι από τη ζωή μόνο αυτή, και από την άλλη που ήρθε ο Κύριος για να μας ανοίξει. Και άραγε, άνθρωπε μου, δεν έχεις προορισμό στη γη πάνω. Λοιπόν, έρχου και είδε, πήγαινε στην Εκκλησία και τι θα μου προσφέρει, έρχου και είδε, πήγαινε στην Εκκλησία και θα με θυμηθείς. Πήγαινε στην Εκκλησία και άνοιξε τα αυτιά σου, παιδί μου, του λέω 2 ώρες και θα δεις αυτά που θα υποθούνε. Και η Εκκλησία, αν αφήσεις το πρόβλημά σου στην Εκκλησία, έχει τη δύναμη να σου λύσει το πρόβλημα. Έχει τη δύναμη. Άλλο τίποτα έχουμε εδώ? Όχι. Το είπαμε αυτό. Το 29. Ναι, το είπα. Λίγο παρακάτω. Ωραία, έχουμε. Συκρίση ο κρίνων αλότριων ουκέτην το ιδίο κυρίως τίκη υπήπτη. Σταθήσετε δε δυνατός γάρ έστιν ο Θεός στήσει αυτόν. Δηλαδή, εδώ θέλει να μας πει ο Απόστολος ότι αυτό το δούλο, το συνάνθρωπό σου, γιατί τον εκκρίνεις? Εσύ δεν είσαι τα αφεντικό που θα τον εκκρίνεις.
και αν υπήρχε κάποιο αφεντικό, μπορούσε να τον εκλείνει σωματικός, γιατί δεν έκανε τη δουλειά που τον επλέρωνε σωματικά. Πνευματικά δεν έχει το δικαίωμα να τον εκλείνει κανείς. Αυτός που είναι ο κριτής είναι ο Κύριος, διότι αυτός είναι ο Κύριος, ο αρχηγός, και αυτός είναι που μπορεί να κρίνει. Αυτός είναι ο Κύριος. Και από εκεί εσύ που κρίνεις τον άνθρωπο, λέει, δεν δυνατός γάρ έστιν, ο Θεός στήσε αυτόν. Και ο Θεός έχει τη δύναμη που εσύ δεν ξέρεις πώς δουλεύει, χάρη του Θεού, μπορεί αυτόν να τον σηκώσει και να τον εστήσει. Ο Θεός στήσε, λέει, αυτόν. Δηλαδή να τον σηκώσει και να τον κάνει ανώτερο από σέναν και σέναν να σε εγκαταλείψει με την πράξη σου αυτή και να πέσεις και να δεις τα πάνω κάτω. Δηλαδή εκεί βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κρίση και οι βουλές πρέπει να είναι του Θεού. Δηλαδή αυτό που θα κρίνει, που θα κατευθύνει, που θα οδηγεί, που θα μαρτυρεί, που θα είναι οδηγός, που θα είναι ο άγγελος, που θα είναι ο φωτοδότης, που θα είναι για τον κάθε άνθρωπο η πηξίδα, είναι ο Κύριος. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του δείξουμε την Εκκλησία, να του δείξουμε την αγάπη, και η Εκκλησία έχει τη δύναμη να του δώσει αυτό που ζητάει. Η Εκκλησία, άνθρωπος που μπαίνει στην Εκκλησία μέσα, αποκλείεται να μη βρει το φάρμακο, ό,τι πάθηση και να έχει. Η Εκκλησία έχει για όλες τις αρρώστιες, για όλες τις παθήσεις, όλα τα φάρμακα. Και το φάρμακο δρά στην Εκκλησία μας μέσα, και ακόμα και σε παθήσεις που λέμε όλοι μας ότι δεν γίνεται καλά. Και όμως γίνεται. Πώς? Ας το δούμε με ένα μικρό παράδειγμα. Βλέπουμε τους 10 λεπρούς. Ο Κύριος μας φέρνει ένα παράδειγμα. Τους 10 λεπρούς. Μιλάω για την Εκκλησία. Οι λεπροί αυτοί αναγκαστήκανε και φύγανε από το χώρο τους και κατεβήκανε λίγο πιο κάτω που θα πέναγε ο Κύριος σε ένα σταυροδρόμι, και από το πάνω σημείο αυτό που ήτανε, που είχαν ξεπροβάλει, φωνάζανε. Φωνάζανε τον Κύριο. Ο Κύριος όμως που γνωρίζει τα κρύφια των ανθρώπων μέσα στις ψυχές, γνώριζε ότι εκεί υπήρχε το πρόβλημα και πέρασε από κοντά τους και τους είπε, τι ακριβώς θέλετε? Θέλουμε να γίνουμε καλά, Κύριε. Έχουμε κολλήσει αυτή τη θανατηφόρο λέπρα που είχαν αποκοπεί από τους ανθρώπους. Διότι όποιος κόλλαγε εκείνη την εποχή λέπρα, σήμερα ας το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι. Τους πηγαίνανε σε κάποιο χώρο άλλο που ήταν όλοι αυτοί ομοιοπαθείς και δεν είχαν καμία δουλειά με τους άλλους τους άνθρωπους τους υγιείς. Ο Κύριος τι λέει? Θέλετε να γίνετε καλά? Πορεύεστε προς τον ναό του Σολομώντος, την Εκκλησία, να δείξετε τα σώματά σας στους ιερείς και θα γίνετε καλά. Και να σας γράψουν και στο βιβλίο, σαν μέλη νομοταγής και να είστε, γιατί τους είχαν εξεγράψει. Δηλαδή, τι τους λέει? Δεν τους έκανε καλά. Μπορούσε να τους κάνει καλά. Και τι τους λέει εκεί? Πηγαίνετε στην Εκκλησία, στο ναό του Πατρός μου, στους ιερείς, να δείξετε τα σώματά σας και να σας κάνουν καλά. Και να σας κάνουν πάλι μέλη της πολιτείας και να είστε πολίτες της πολιτείας, ελεύθεροι, νομοταγείς και υγιείς. Και πηγαίνοντας στην Εκκλησία που πήγανε όλοι, κάθοδον, γινήκανε καλά. Πήγανε στην Εκκλησία, δείξανε τα ονόματά τους, η Εκκλησία τους ξαναέβαλε και από τους 10 λεπρούς ένας γύρισε να πει ευχαριστώ.
στον Κύριο. Και ο Κύριος λυπήθηκε πάρα πολύ και είπε, μα εγώ 10 έστειλα για να γίνουν καλά. Δεν γίνηκαν όλοι καλά. Ήξερε αν είχαν γίνει καλά. Γιατί ήρθε ένα να μου συμπαρασταθεί και να πει ευχαριστώ, να δείξει δηλαδή ευγνωμοσύνη προς τη δωρεά που του έδωσα. Άραγε βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας πλήθος ανθρώπων έχει κάνει καλά. Και από το κουτί που λέγεται τηλεόραση βγαίνουμε να λέμε πράγματα που δεν ωφελούν. Και αυτό το θαύμα που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του που το ξέρει, το αισθάνεται και πρέπει να το προβάλλει, ο Κύριος το ζητεί αυτό, το ζητεί. Για να λέει 10 έκανα καλά. Οι άλλοι που είναι, ένας ήρθε μόνο. Άρα βλέπουμε μέσα από την Εκκλησία μας, πολλοί παίρνουν τις δωρεές και δεν ομολογούν. Άρα εμείς πρέπει να δούμε ακριβώς ότι η Εκκλησία δεν είναι ο ιερέας, δεν είναι ο παπά. Αυτός είναι ο διάκονος, ο ελάχιστος που διακονεί το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος λέει διαμέσου της Εκκλησίας του ότι άνευ εμού ου ποιήσετε αγαθό. Δηλαδή θέλει να πει άνευ της Εκκλησίας μου που έχω αφήσει δεν μπορείτε να κάνετε κάτι καλό, αγαθό. Και αν κάνετε κάποιο αγαθό με το δικό σας μυαλό, δεν θα είναι στέρεο. Δεν θα είναι στέρεο. Δεν θα είναι στέρεο. Λοιπόν, ας προσέξουμε αδέρφια μου εκεί, γιατί η Εκκλησία μας μας περιμένει για να πάρουμε τα εφόδια της και να είμαστε δυνατοί με το Λόγο του Θεού σε όλες μας τις κινήσεις. Το 154. Είπε σαν η αγάπη προς τον Θεό αρχίζει να εκδηλώνεται όταν αρχίζουμε να αγαπάμε τον πλησίον σαν τον εαυτό μας. Γιατί ο πλησίον μας, όπως και εμείς, είναι εικόν του Θεού και δείχνουμε πραγματική αγάπη προς τον Θεό όταν επίσης δεν ικανοποιούμε τις απαιτήσεις της σαρκός ούτε εκείνες της αρχικής σοφίας που δεν υποτάσσεται στη σοφία του Θεού. Εάν τη είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύσεις εστί. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών, ον εώρακε, τον Θεόν, ον ουχ εώρακε, πώς δυνατέ αγαπάν, οι δε του Χριστού την σάρκα εστάβδωσαν, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Λοιπόν, αυτό φέρουμε αυτό σε ένα άλλο σημείο. Βλέπουμε στο Μωσαϊκό τον νόμο, ο Μωυσής που πήρε το λαό του από την Αίγυπτο, από τον βασιλιά Φαραώ, για να το βγάλει στο Πάσχα, στο πέρασμα και να σωθεί από τη σκλαβιά αυτή που υπήρχε, προσπάθησε να δώσει την αγάπη του στο λαό, το παράδειγμά του και έγινε ολοκαύτωμα, ενώθηκε με το Θεό τόσο πολύ για να εισακουστεί και ο Θεός τον όπλησε με ένα μπαστούνι που είχε και από την εξορία που τον είχε εξορίσει ο Φαραώ αλλά είχε το Πνεύμα του Άγιο και του έδωσε τέτοια δύναμη που μπορεί και έκανε τα πάνω κάτω. Άραγε βλέπουμε εδώ ότι ενώ πρόσφερε στο λαό το πέρασμα που λέγεται Πάσχα, πρόσφερε τη σωτηρία του, ο λαός, ο περισσότερος λαός, αγκομαχούσε και στενοχωρούσε το Μωυσή. Σε τι? Αυτό μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος, όταν ήρθε στη γη πάνω του. Ου γραμματής και φαρισαίοι, λέει. Εγώ ήμουνα αυτό στο Μωσαϊκό, στο Μωσαϊκό τον νόμο, το Μωυσή στην Αίγυπτο που πήγε να βγάλει το λαό. Εγώ του έστειλα το μάνα. Εγώ του έστειλα τα ορτίκια. Εγώ του άνοιξα το δρόμο. Εγώ τον εστήριξα για τα πάντα.
Άραγε εγώ είμαι αυτός ο λόγος που ήταν μπροστά στο Μωυσή και άνοιγε κάθε εμπόδιό του. Άραγε όποιος δεν γνωρίσει εμένα, ναι, δεν γνωρίζει τον Πατέρα μου. Γιατί εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος ήμουνα εγώ που κινήθηκα για να σωθεί ο λαός, ο λαός από την Αίγυπτο. Που σημαίνει ότι οι γραμματείς και φαρισαίοι ψεύδεστε ότι αγαπάτε τον Πατέρα μου. Τον Πατέρα μου δεν τον αγαπάτε γιατί δεν τον γνωρίζετε. Αφού δεν γνωρίζετε εμένα, ναι, που τα βιβλία στο Μωσαϊκό το νόμο και οι προφήτες μιλάνε όλοι και προφητέψανε τον ερχομό του Κυρίου, άραγε εγώ ήρθα, σας έδειξα τόσα θαύματα, εσείς όμως δεν πιστεύετε. Όπως ο Μωυσής στις 7 πληγές του Φαραώ σήκωσε το χάρκινο το φίδι και σώθηκε ο λαός του Μωυσή, έτσι και εσείς γραμματείς και φαρισαίοι θα με σηκώσετε στο σταυρό πάνω για να σωθεί η ανθρωπότητα. Που σημαίνει ότι τον αγαπάμε τον Πατέρα, ας πούμε να πω μία λέξη εκεί, ή αχωβάτες, η αίρεση αυτή που μαστίζει την ανθρωπότητα, λέει Γιαχβέ, τον Πατέρα. Τον Πατέρα ουδείς ώρα και πόποτε. Κανείς δεν τον είδε. Ήρθε ο Χριστός να μαρτυρήσει. Εγώ γνωρίζω τον Πατέρα μου, γιατί είμαστε ένα με τον Πατέρα μου. Αυτός που ακούει εμένα, ναι, ακούει και τον Πατέρα μου που με έχει στείλει. Αν δεν με ακούσει εμένα, ναι, αν δεν κάνει τη γραμμή που έχω δώσει εγώ, εγώ ήμουνα και τότε. Ας το φέρουμε λίγο πιο δυνατά για να το ακούσουν οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Στο όρο Σταυρό, ενώ έγινε αυτό το θαύμα, μία νεφέλη έφερε τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Μωυσή και συνομιλούσαν. Και ξαφνικά ο Απόστολος Πέτρος λέει, Κύριε, να φέρουμε τρεις σκηνές και να μείνουμε εδώ. Είναι πολύ όμορφα. Και η συνομιλία που είχε ο Κύριος με τους δύο προφήτες, ξαφνιαστήκανε οι Απόστολοι και λένε, μα Κύριε, εσύ πώς μπορείς και μιλάς με τους προφήτες, πού ξέρεις αυτά που είχαν γίνει και λες λεπτομέρειες. Και εκεί είπε, εγώ είμαι ο Όν, είμαι ίδιος με τον Πατέρα μου, μία ουσία με τον Πατέρα μου, προτού τις προφήτες, προτού την ανθρωπότητα, προτού και την αρχή της κτήσεως υπήρχα μέσα στον Πατέρα μου και εγώ τους ήξερα προτού να γεννηθούν ακόμα. Άρα και τους γνωρίζω πολύ καλά γιατί είμαι ένα με τον Πατέρα μου. Και αυτό που είδατε σήμερα ήταν για να δείτε τη δόξα μου σαν Θεό, σαν άνθρωπο με είδατε. Τώρα με βλέπετε σαν Θεό. Ότι βλέπετε ότι στη γη πάνω τι υπάρχουνε, τους λέει, εκεί το λέω αυτό και το φωνάζω για να το ακούσουνε οι αχωβάδες, στη γη πάνω τι υπάρχουνε, άνθρωποι που είναι ζωντανοί και ξαφνικά πεθαίνουν. Οι αχωβάδες λένε, πεθάνανε, ο νευροθάτης με το φιάρι του έριξε το χώμα, τελείωσε. Εδώ όμως ο Κύριος βλέπουμε ότι ο Μωυσής που πέθανε τον έφερε στη ζωή πάλι. Άραγε για ποιο θάνατο μιλάμε. Ο Κύριος ήρθε για να καταργήσει το θάνατο. Άραγε στον ουρανό πάνω δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχει θάνατος. Άραγε ήθελε να πει ο Κύριος με αυτά ότι αν εδώ προσπαθείτε για να ζήσετε και μοχθείτε και υπάρχουν τόσα εμπόδια, εκεί το πρόβλημά σας θα έχει λυθεί, γιατί είναι η αιώνια ζωή που θα εφραίνεστε, είναι η πραγματική ζωή. Και τους έδωσε την απόδειξη με τον προφήτη Ηλία που τους παρουσίασε και τον προφήτη Μωυσή. Είναι μία απόδειξη για τους Ιακωβάδες,
πολύ τρανταχτή, για να δούνε και αυτοί οι άνθρωποι ότι να μελετήσουν καλύτερα το θέμα και να μην στέκονται σε απλά πράγματα και να μπουν λίγο πιο βαθιά. Λοιπόν, το 214 λέξη. Η ζωή της καρδιάς είναι η αγάπη, ενώ η κακία απέναντι του αδελφού μας είναι ο θάνατος της καρδιάς. Ο Κύριος μας κρατεί ακόμη πάνω στη γη, ώσπου η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον να διαποτίσει όλη την καρδιά μας. Αυτό είναι που περιμένει από όλους εμάς. Άλλο προορισμό δεν έχουμε. Βλέπουμε εδώ ότι πολλοί άνθρωποι, όπως είπα και πολύτερα, καταδικάζουν συνανθρώπους τους. Ενώ ο Κύριος από τον Πατέρα εδώ μας δίνει μία νοθεσία πνευματική για να δούμε τι. Ότι ο άνθρωπος όσο ζει στη ζωή αυτή έχει ευκαιρία να λυτρωθεί και να σωθεί. Διότι το αύριο που θα έχει και το μεθαύριο και η κάθε μέρα στη ζωή του πάνω είναι μία ευκαιρία. Μπορεί να είναι κακόν, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, μπορεί να έχει ιδιοτροπίες, να έχει πάθη, να έχει πολλά πράγματα. Αλλά εφόσον ο Κύριος τον κρατεί στη ζωή πάνω, είναι μία απόδειξη ότι του δίνει ευκαιρίες του ανθρώπου αυτού για να μπορεί να μετανοήσει, για να δει τα πράγματα λίγο πιο σωστά. Διότι ο Κύριος στο Πόντιο Πιλάτο του λέει εξουσία, του λέει ο Πόντιος Πιλάτο, έχω να σε θανατώσω ή να σε αφήσω. Και του λέει ούτε μία εξουσία έχει, ούτε μία τρίχα της κεφαλή μου να πειράξει, λέει, αν δεν είναι από τα άνωθε. Άρα και βλέπουμε ότι τον κάθε άνθρωπο στη γη πάνω, ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία που την προβάλλουμε συνέχεια, περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες και δίνει ευκαιρία στον κάθε άνθρωπο για να μετανοήσει και να πάει κοντά του. Αν αυτή την ευκαιρία, αυτό το χρόνο, δεν τον εκμεταλλευτεί σωστά ο κάθε άνθρωπος, δυστυχώς αδέρφια μου, θα κάνουμε κακό στον εαυτό μας και άμα ζούμε σε κάποιον άλλο κόσμο της τρυφής του σώματος για να απολαύσει το σώμα μας αγαθά στη ζωή αυτή, όπως λέει ο λαός ήρθον είδον από ήρθον και δηλαδή χαθήκανε όλα, αυτές τις σιρήνες να μην τις ακούμε. Εμείς πρέπει να πούμε ήρθον, είδον και σώθηκα. Ήρθον, είδον και σώθηκα. Φεύγοντας από τη ζωή αυτή, αδέρφια μου, ο άνθρωπος σώνεται. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα πατερικό που μας δίνει παραστατικά ακριβώς πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Ήρθον, είδον και σώθηκα. Κάποιος άνθρωπος είχε τρεις φίλους, μας λέει ο πατέρας, και τους αγαπούσε, αλλά τους δύο πάρα πολύ. Είχε πολύ φιλία με τους δύο τους ανθρώπους, ενώ με τον τρίτο δυσκολευόταν πάρα πολύ να κάνει φιλία. Αποτέλεσμα, όταν ο άνθρωπος αυτός χρειάστηκε με τη φιλία που είχε με τους τρεις και τους χρειάστηκε πραγματικά, γιατί χανότανε από τη ζωή αυτή και έφευγε μεταξύ ζωής και θανάτου, χανότανε, φώναξε στον έναν φίλο, θέλω να με σώσεις. Και του λέει ο φίλος, ναι. Λέει στον άλλο φίλο, θέλω να με σώσεις. Του λέει, ναι, ο άλλος, οι δύο καλοί φίλοι. Στον άλλον δεν είχε την τόλμη, γιατί δεν ήταν και τόσο καλοί φίλοι. Έπιασε τους δύο τους φίλους και τους απέθυνε αυτή τη δοκιμασία που πέναγε. Και πράγματι, όταν ο άνθρωπος χρειάστηκε, τους ειδοποίησε στο μεγάλο δικαστήριο της κρίσεως
Ο πρώτος φίλος έμεινε σπίτι, ο άλλος φίλος ούτε καν πήγε μάλλον στο δικαστήριο, μάλλον πήγε στο δικαστήριο, λέει ο πατέρας, άνοιξε την πόρτα, είδε μέσα τι γινότανε, έκλεισε την πόρτα και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν του έδωσε καμία βοήθεια. Και ο τρίτος φίλος αυτός, ο οποίος δεν τα είχαν καλά, μπήκε μέσα στο δικαστήριο, πάλεψε και στο τέλος τον έσωσε. Για να τα εξηγήσουμε ακριβώς ο πατέρας πώς θα λέει ποιοι είναι οι φίλοι αυτοί. Όταν ο άνθρωπος, αδέρφια μου, πεθάνει, το χρήμα μπορεί να το σώσει, ναι ή όχι. Το χρήμα μπορεί να το σώσει. Ο πρώτος φίλος ήταν το χρήμα. Το παρακάλεσε γιατί ήταν φίλοι. Τα λεφτά του τα είχε στην αγκαλιά του πάνω και τα μέτραγε κάθε μέρα. Και λέει, εσύ θα με σώσετε. Και τα λεφτά, είχε πάρει υπόσχεση από τα λεφτά ότι μπορούν να το σώσουν. Και όταν ήταν στην κρίση, όταν πέθανε, τα λεφτά μείνανε εκείνη τα σπίτι. Δεν πήγανε στο δικαστήριο εκεί. Η άλλη φιλία που είχανε ήταν οι συγγενείς που είχε, που τους αγαπούσε εκεί, οι ειδικοί του και δεν τους χάλαγε χατήρι και ήταν αγαπημένοι. Πράγματι πήγανε για να το σέσουν στο δικαστήριο, το μόνο που κάνανε ήταν ότι όταν τον πήγανε στην οδός αναπάσεως, ανοίξανε την πόρτα του τάφου, το βάλανε μέσα και από εκεί και πέρα φύγανε, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ούτε οι δύο φίλοι μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ούτε το χρήμα, ούτε οι συγγενείς, οι δικοί του. Ο τρίτος φίλος που δεν τα έγινε τόσο καλά, αλλά κατάφερε όμως να το σώσει, ήταν ποιος. Αυτός ο άνθρωπος είχε ορισμένα έργα καλά, που ήταν αγνά προς τους συνανθρώπους του. Αυτά τα έργα που ήταν σωστά, ο κύριος είδε ότι ήταν θεάρεστα προς τους συνανθρώπους του και η πλάστηκα έγινε και αυτά τα έργα πήγανε μέσα στο δικαστήριο του πονηρού που πήγε να τον πάρει και παρέψανε και λέει όχι, έχει έργα ο άνθρωπος και σώθηκε. Άρα και βλέπουμε, αδέρφια μου, ότι ο Κύριος μας λέει θέλουμε την πίστη να την έχουμε μέσα μας και τα έργα μας να είναι θεάρεστα προς τους συνανθρώπους μας και να είναι κινητά και να είναι ακριβώς, να έχουμε μία διαφάνεια και να είμαστε ομολογητές. Όπως ο αδελφόθεος Ιάκωβ λέει ότι συμπλήρωσε μία επιστολή και πολύ καλά έκανε. Αυτό το έκανε πιο πολύ για τους αιρετικούς. Λέει πίστη άνευ έργων πίσω νεκρά και έργα άνευ πίστο πάνε νεκρά. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι λένε πιστεύω. Ναι, άμα πιστεύεις δείξε μου τα έργα σου. Κάποιος άλλος λέει έχω έργα, δείξε μου την πίστη σου. Και εκεί πιανόμαστε ένοχοι. Λοιπόν, αδέρφια μου, ας έχουμε αυτή την ομιλία του Αποστόλου Ιακώβου και να είμαστε αρεστοί στην πίστη και στα έργα μας πάνω και να προσπαθήσουμε όχι από μόνοι μας, με τις προσευχές μας, όπως μας έδειξε σήμερα το Αποστολικό Ανάγνωμα και ο Πατέρας της Εκκλησία, ότι αν δεν υπεκαλυστούμε τον Κύριο, δεν μπορούμε να κάνουμε έργο σωτήριο. Πρώτα για τον εαυτό μας και δεύτερον έξω από τον εαυτό μας. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία περιμένει, αλλά αυτό που περιμένει, αδέρφια μου, είναι η λέξη που θέλω να την πω, γιατί η λέξη αυτή πολλοίς κόσμος δεν την κατανοεί και θέλω να ακουστεί καλά. Η Εκκλησία μας περιμένει την προαίρεσή μας. Δεν περιμένει τον εαυτό μας να πάει μέσα, την προαίρεσή μας. Θέλει το είναι μας, θέλει τη συνείδησή μας, τα σπλάγα μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας, να τη δώσουμε στην Εκκλησία και η Εκκλησία μπορεί να μας αναγεννήσει. Αν δεν έχουμε την προαίρεση, όλα τα άλλα είναι μάρτια. Μάρτια. Γιατί ο Κύριος όλα μας τα έχει δώσει, τα πάντα, αλλά ζητάει από τον άνθρωπο και του άφησε ένα ελεύθερο. Του λέει, άνθρωπέ μου, όλα στα έδωσα, τα πάντα, να σωθείς
και να ζήσεις και εδώ στον παράδεισο, στη ζωή που είναι παράδεισος, αν ζήσεις με εμένα κοντά, και στην άλλη ζωή που έχω ανοίξει στη Νέα Ιερουσαλήμ. Από σένα ναι, θέλω μόνο ένα πράγμα που θα είναι δικό σου, την προαίρεση, αδέρφια μου. Αν δεν βάλει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του να τον εβιάσει σαν το ληστή, όπως είπαμε, δεν θα μπορεί να βρει τη σωτηρία του. Έχουμε το σημερινό αποστολικό ανάγνωμα να μας δώσει εφόδια για τη Σαρακοστή και να φτάσουμε επάξια στην Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Παρακαλώ να κάνουμε την προσευχή μας όλοι. Την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέλαμπρο το της αγνίας σου, ο γαβρί κατά πλάγι ευώσει Θεότο και ποιος γεγόνιο προς τα γαγόν επάξιο Κύριε ονομάζωσε απορώ και εξίσταμε Διός προσετάγει όσοι χαίρε είχε χαριτωμένη. Ευχόν τον Αγίο Πατέρα ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, ελέησον πιστεύω μας. Προβήσαν.